Κεφάλαιο ερωτήσεις. Μάθε να κάνεις σωστές ερωτήσεις. Μάθε να κάνεις ανοιχτές ερωτήσεις. Η εποχή μας πάσχει από έλλειψη ερωτήσεων. Τι σας λέω τώρα? Στο βιβλίο του 1936, «Πώς να κερδίζεις φίλους και να επηρεάζεις τους ανθρώπους», ένα από τα παγκόσμια best-seller γύρω από την επιχειρηματικότητα, ο Ντέιλ Κάρνεγκι συμβουλεύει τους ανθρώπους να είναι καλοί ακροατές. Λέει μάλιστα, ρώτα ερωτήσεις, τις οποίες ο άλλος θα χαίρεται απαντώντας τις. Από τότε έχουν περάσει κοντά 90 χρόνια και οι άνθρωποι δεν έχουν γίνει καλύτεροι στο πώς να κάνουν ερωτήσεις. Μάλιστα, παρατηρείτε ότι έχουν γίνει χειρότεροι. Γιατί οι άνθρωποι δεν κάνουν ερωτήσεις? Για του λόγου του ακριβές, ένα από τα πιο συχνά παράπονα που κάνουν οι άνθρωποι μετά από μια συζήτηση σε πλαίσιο είτε επαγγελματικό σε ένα meeting, είτε στο πλαίσιο δικτύωσης ή ακόμη και συνεργασίας, είναι «μακάρι να με είχαν ρωτήσει» ή «με πήραν μονότερμα, δεν μου άφησαν περιθώριο να πω τη γνώμη». Οι λόγοι που στην εποχή μας οι άνθρωποι δεν κάνουν ερωτήσεις είναι πολλοί. Μια που σας δημιούργησα την απορία, θα σας πω μερικούς, αλλά θα καταλήξω αμέσως στο πώς μπορείτε εσείς να κάνετε τη διαφορά. Οι λόγοι λοιπόν που οι άνθρωποι δεν ξέρουν πια να κάνουν ερωτήσεις είναι η ταχύτητα με την οποία κινείται η πληροφορία, η οποία δεν επιτρέπει συχνά στα ανθρώπινα όντα να διαδρούν μεταξύ τους σε ανθρώπινο χρόνο. Περίπου για τον ίδιο λόγο, οι άνθρωποι είναι πιο εγωκεντρικοί, μια που μειώνονται όλο και περισσότερο οι φυσικές τους διαδράσεις με άλλους ανθρώπους, άρα παρατηρούνται φαινόμενα όπως να μιλούν για να ακούν τον εαυτό τους, συχνά να φεύγουν εκτός θέματος ή ακόμη και να είναι απαθείς, άρα να μην τους νοιάζει να εκφραστούν. Και βέβαια, η αστάθεια στην επικοινωνία μας εντείνεται από τη συνήθειά μας να προσπαθούμε μονίμως να κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Στην έλλειψη της ικανότητας να κάνουμε ερωτήσεις, υπολογίστε και το ότι όλες οι απαντήσεις είναι πλέον έτοιμες. Κάτι το οποίο δεν βοηθάει πολύ στην επικοινωνία. Εγώ όμως αυτή τη στιγμή θα σας προσγειώσω στο πώς μπορείτε εσείς να κάνετε τη διαφορά και να δημιουργήσετε θετικές εντυπώσεις στους ανθρώπους γύρω σας. Και όχι μόνο αυτό, σε ένα κόσμο ανθρώπων που δεν ρωτούν, θα κάνετε τη διαφορά. Σκεφτείτε ανθρώπους που σας καλούν στο τηλέφωνο και δεν σας ρωτούν καν τι κάνετε, πώς είστε και αν το κάνουν αποτελεί μέρος τυπικότητας, νιώθετε ότι δεν τους καίγεται καρφί. Απλά θέλουν να σας πούν εκείνοι τι κάνουν ή τι σας χρειάζονται. Στον μαγικό κόσμο των ερωτήσεων υπάρχουν δύο δωμάτια. Το δωμάτιο με τις ερωτήσεις που κάνουν αυτόν που απαντάει να νιώθει όμορφα και το δωμάτιο με τις ερωτήσεις που κάνουν αυτόν που απαντάει να νιώθει άβολα. Για να είστε αγαπητός και να ανοίγετε πόρτες, τουλάχιστον στη δικτύωση, εγώ πιστεύω και γενικά, αλλά μια που μιλάμε για networking skills, ας εστιάσουμε εδώ, σας προτείνω να είστε πάντα αυτός που κάνει τον άλλον να νιώθει όμορφα. Μάλιστα, στο βιβλίο που σας ανέφερα προηγουμένως, ο Ντέιλ Κάρνεγκι συνδέει την ικανότητα να κάνουμε φίλους με την ικανότητα να καλλιεργούμε μια προσωπικότητα επιρροής. Δηλαδή, εκτός του να είμαστε αγαπητοί, να νιώθουν οι άλλοι ότι τους είμαστε απαραίτητοι και να μας ακολουθούν. Και όλα αυτά τα συνδέει βασικά με την ενσυναίσθηση. Όταν κάνω ερωτήσεις, ενδιαφέρομαι. Όταν δεν κάνω ερωτήσεις, δεν ενδιαφέρομαι. Τόσο απλό. Και αυτοί με τους οποίους θα μιλάτε σε εκδηλώσεις δικτύωσης, πρέπει πρώτα να νιώσουν ότι ενδιαφέρεστε εκείνη τη στιγμή για τη συζήτηση και την προσωπικότητά τους. Πρέπει να τους κάνετε να νιώθουν καλά. Πολύ ωραία. Βελτιώσαμε τη διήγηση σε πιο σύντομες φράσεις και προσθέσαμε και ερωτήσεις. Πώς να είναι όμως οι ερωτήσεις αυτές? Οι ερωτήσεις χωρίζονται χοντρικά σε ανοιχτές και κλειστές ερωτήσεις. Κλειστή ερώτηση είναι η ερώτηση που απαντάς με ένα ναι ή ένα όχι. Πεινάς, ναι πεινάω, όχι δεν πεινάω. Η κουβέντα τελειώνει εκεί. Καμιά κουβέντα και καμία συζήτηση δεν δημιουργείται ή δεν καλλιεργείται όταν χρησιμοποιούμε κλειστές ερωτήσεις. Αντιθέτως, μία ανοιχτή ερώτηση είναι αυτή που μπορεί να πυροδοτήσει μια συζήτηση. Για να σκεφτείτε ανοιχτές ερωτήσεις, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε γιατί, πώς
ή άρα γιατί θα γινόταν αν. Εάν παρατηρείτε τον εαυτό σας να μιλάει περισσότερο από όσο ακούει, η πρώτη καλή άσκηση που μπορείτε να κάνετε την επόμενη φορά που θα είστε μπροστά σε κάποιον με τον οποίο θα θέλετε να συνομιλήσετε, είναι να κάνετε ανοιχτές ερωτήσεις, δίνοντας στο συνομιλητή σας τον χρόνο να εκφραστεί. Νομίζω ότι είστε εντελώς έτοιμοι να συμμετάσχετε αποτελεσματικά στο event. Καλή επιτυχία και ελπίζω να σας συναντήσω σύντομα.